Στο χείλος της Αβύσου βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μαζί του δεκάδες ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση από COVID ή τε άλλα αίτια που νοσηλεύονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, κινδυνεύοντας να πεθάνουν αβοήθητοι. Τη συνταρακτική αποκάλυψη πως μόνο το τελευταίο 24ωρο περισσότεροι από 140 ασθενείς και τραυματίες μένουν να ψυχοραγούν εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αττικής, έκανε το πρωί μιλώντας στο Ράδιο 984 ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Παναγιώτης Παπανικολάου. Αυτή είναι το 20% των κοινόθνητων, των παιδιών ενός κατώτερου Θεού που το κράτος τους καταδικάζει να είναι εκτός ΜΕΘ. Τα στοιχεία που αποκαλύπτει είναι ανατριχιαστικά. Οι πραγματικές κλίνες ΜΕΘ που διαθέτουν τα νοσοκομεία της Αττικής είναι μόλις 375, ενώ υπάρχουν επιπλέον 25 κλίνες που έχουν βαφτιστεί ΜΕΘ χωρίς να είναι, σύμφωνα με τον κύριο Παπανικολάου. Τα αιτήματα των γιατρών για διακομιδή διασωληνωμένων ασθενών σε ΜΕΘ, αυτοί που διασωληνώνονται και πρέπει να πάνε σε ΜΕΘ δηλαδή. Στη λίστα στην Αττική ήταν 143 συνάνθρωποι μας. 143. Μάλιστα, είναι νέος αριθμός, αρνητικό ρεκόρ, δυστυχώς. Από αυτούς τώρα, περίπου οι 100 είναι περιστατικά κορονοϊού, βαρέως πάσχοντες από COVID δηλαδή, και οι υπόλοιποι, περίπου 40-43, είναι περιστατικά non-COVID. Mm. Μόνο χθες, με βάση τα ίδια επίσημα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΕΚΑΒ και του ΕΚΕΠΗ, στη λίστα αναμονής για να εισαχθούν σε ΜΕΘ υπήρχαν 100 ασθενείς με COVID και 43 τραυματίες είτε πάσχοντες από άλλα νοσήματα. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι μαχόμενοι, αγωνιζόμενοι υγειονομικοί, που κριτήριό μας είναι οι ασθενείς μας και η υγεία του λαού, έχουμε συγκρουστεί για το θέμα των ΜΕΘ που αποτελεί ντροπή για το σύστημα περίθαλψης με όλους τους υπουργούς υγείας ανεξαίρετα. Ένας στους 5 ασθενείς που παραμένουν εκτός ΜΕΘ θα χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με την πρόσφατη σοκαριστική παραδοχή της Βάνας Παπαευαγγέλου, η οποία προκάλεσε σάλο. Άρα, 400 χθες μέσα στις ΜΕΘ πάσχοντες από COVID. Μάλιστα. Και τις 370-375 κανονικές κλίνες ΜΕΘ και μαζί με τις 25-30 μαϊμού κλίνες ΜΕΘ, 400 και 100 απ' έξω. Από εκεί προκύπτει το περίφημο ένα στους 5 που είχε πετάξει η κυρία Παπαευαγγέλου, η οποία η κυρία Παπαευαγγέλου μπορεί να ήταν χυδαία και κοινική στη δήλωσή της, αλλά ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Είναι σαφές ότι δεν μιλούσε για εκτός ΜΕΘ γενικώς. Μιλούσε για τους ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ πάσχοντες από κορονοϊό και για τους οποίους έχει γίνει επίσημο αίτημα μετά τη διασωλήνωση από τους γιατρούς να διακομιστούν σε ΜΕΘ. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου αποκαλύπτει με στοιχεία πως οι πραγματικές κλίνες ΜΕΘ που υπάρχουν και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα είναι 1092 και σε καμία περίπτωση 1348, όπως δηλώνει ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Επειδή στην ηλεκτρονική εποχή ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, είναι 1092 συνολικά όλες οι κλίνες ΜΕΘ σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, νοσοκομεία του ΕΣΥ και πανεπιστημιακά, εκ των οποίων 459 στην Αττική.